Το πρώτο πρωινό. Νόμιζα στην αρχή ότι ήμουνα στο σπίτι μου, θα ήθελα. Ότι θα δω, θα αντικρίσω τα παιδιά μου, θα αντικρίσω τον σύζυγό μου, αλλά θα ήθελες. Δεν ήμουνα στο σπίτι μου, ήμουνα στη ζούγκλα. Welcome to the jungle. Εσύ τρελάκης, αλήθεια. Γιατί είμαι εδώ, αγάπη μου. Ξάπλωσα κάτω στο χώμα και επικοινώνησα με το περιβάλλον. Γονιμοποίησα τη σχέση μου με αυτό που ζω, με αυτό το ονειρικό πράγμα. Ρε άνθρωπε, πού θα πλύνεις τα ρούχα σου, πες μου. Πουθενά, αγάπη μου. Θα πάμε για αγώνισμα και θα σου έξω. Θα με μπίκλας και θα σε αγκαλιά. Πόρε, φίλε. Χαμένε. Βρωμογούρνο. Ο Τάσος είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Του αρέσει να παίρνει πρωτοβουλίες, του αρέσει να γίνει το επίκεντρο της προσοχής. Ψιλοπαθαίνει όταν φεύγει αλλού το ενδιαφέρον και έφτιαξε ένα εξαιρετικό φαγητό με το ταξίδι που μαζέψαμε και αυτά. Έγινε ένα πολύ ωραίο γεύμα. Αυτό είναι όλο δικό σου, βάλτε το εδώ μέσα. Όχι, περίμενε. Αυτό σου λέω. Πάρ' το εκεί μέσα. Μα κάνε το φάω. Το υπόλοιπο θέλω να το μοιραστώ στη φύση, μπορώ. Ποια φύση. Εδώ να το πετάξω δεξιά-αριστερά. Μην το πετάξει το φαγητό γύρω-γύρω, σε παρακαλώ. Άμα δεν φαγητό, το τρώμε εμείς. Μου βάζει λίγο ζουμάκι να τα. Αυτό που δικαιούμαι μπορώ να το κάνω ότι θέλω το φαγητό. Δεν το πετάμε στη φύση όμως το ζουμάκι. Μπορώ να το κάνω ότι θέλω το φαγητό. Όχι, δεν είναι έτσι. Χθες ότι περίσσεψε το μοίρασα στους άλλους ότι δεν έφαγα. Να τη βάλουμε δίπλα στη φωτιά. Αλλά δεν είναι το σωστό αυτό. Όχι, θα μαζέψει. Σταμάτη, κάνω τι θες. Πραγματικά δηλαδή θες να κάνεις κάτι για να πας κόντρα. Όχι. Εγώ χθες το φαγητό που δεν έφαγα το μοίρασα στα στόματα των κοριτσιών. Θα πετάξει τη φακέ στο πάτωμα. Όχι, θέλω να το βάλω σε πετσέτα και μετά να βάλω στο πρόσωπό μου για να μου κάνει. Θες να μάθει. Δεν μπορώ. Είσαι πραγματικά. Θα μου πει πώ να το φάω και σε πόσε βουτμπουλέ. Για αρχή να το φά. Το φαγητό για να το φάμε, δεν θες να το φας, πήγαινε πάλι στη μούρη σου χάρβουνα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις εσύ που είσαι. Έλα. Επειδή θες να ζεις μόνο μοναχός τα 70 σου. Δεν είμαι 70. Είμαι 73. Άντε. Βρωμόγερα. Σε είδα. Σε είδα πόσο νέος είσαι. Μα πάει κόντρα, μου λέει εγώ μπορώ να το πετάξω γύρω-γύρω το φαγητό μου. Όχι, δεν πετάμε φαγητό ποτέ. Ποιος το είπε. Το φαγητό που παίρνεις το κάνεις ό,τι θες. Δεν είναι έτσι, σταμάτη μου. Εγώ θέλω να το κάνω φλαμπέ. Εγώ δεν μαγείρευα μία ώρα για να πας να πετάξεις το φαγητό στο πάτωμα όμως. Θες να το φάω και την ώρα που θες. Σηκώθηκα. Θέλω να φάω το φαγητό. Φάτω όποτε θες, αγόρι μου. Εγώ δεν σου βάζα φωτιά τρεις ώρες για να το πετάξεις το πάτωμα. Τώρα που πέτα σπίρι κάτω θα βάζει σπουδιά στην ώρα. Θέλω το φαγητό. Μπρέατε από εδώ. Ο Τασούλης θύμωσε γιατί λέω εγώ δεν μαγείρευα φαγητό για να το πετάω. Το μαγείρευε να το πετά το φαγητό. Όταν σκορπίζεις, ας πούμε, σαν χωές, δύο-τρία σπυράκια, δεν το πετάς, επικοινωνείς. Αυτή ήταν η διαφορά μας. Του άρεσε, αλλά του αρέσει να κάνει και κόντρα. Είναι σαν ο μικρός μου γιος, ο οποίος είναι ατίθασος, είναι επαναστατικός, θέλει να κάνει ρήξη και έλευθα έτσι πρωτοποριακά πράγματα, αλλά το γουστάρει πάρα πολύ. Σου φτιάξα την κουτάλα. Γιατί είναι ώρα το φαγητό. Φτιάξαμε ωραία κουτάλα. Θα το μοιράσω και στα ζώα, γιατί θέλω να με αγαπήσουν, θέλω τη συμπάθειά τους. Θα το μοιραστώ με τις αράχνες που είδαμε χθες. Καταράχνες. Τόσο. Τα ραντούλα λένε, δηλητηριώδη, δεν νομίζω.